Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μόσχο, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό. Τι γίνεται? Καλημέρα, Θωμά. Να δούμε. Καλημέρα, είσαι Σαλονίκη, γιατί σε χάνουμε, δεν μπορούμε πια να σε βρούμε πουθενά. Τι να κάνουμε, τρέχουμε παντού και όπου προλάβουμε τώρα. Ωραία, ωραία. Το απόγευμα λοιπόν θα προλάβεις να είσαι στα Λακώματα? Πιστεύω ναι, θα προλάβω, αν και θα πάνε και ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμείας του συλλόγου. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, βασικά θα πάνε αρκετά άτομα σε αυτή τη συνάντηση. Ναι, 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 όντως. Είναι κορυφαία στιγμή, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν αυτή τη στιγμή, κύριε Μόσχο, ότι δεν θα πάρουν φράγκο μέσα στις γιορτές. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα πραγματικά για όλους μας. Καταρχήν, Χρήστο, είναι μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε. Και από τον βουλευτή και από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ότι θα μπαίνανε τα χρήματα. Κατά δεύτερον, είναι η αρχή των κινητοποιήσεων, γιατί δεν θα είναι οι μόνες. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και κτηνοτροφικές κινητοποιήσεις, ναι, λόγω κόστους παραγωγής, ρεύματος, αποζημιώσεων και στους κτηνοτρόφους κτλ. Εδώ όμως τι έχουμε? Είχαμε εδώ τον κύριο Λικουρέντζο και είχε απευθυνθεί στον κύριο Βρόντζο, τον διευθύντη του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας, και του είχε πει, το είπε και ο κύριος Μάνος νωρίτερα, αν δεν έχεις προσωπικό, να στείλω να τελειώσεις γρηγορότερα τη δουλειά. Όχι, είμαι εντάξει, και έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο που να μην έχουμε ούτε το πώς, ούτε το πότε. Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ούτε το πώς. Δηλαδή είμαστε σε ένα εμβριακό στάδιο ακόμα, Χριστό, για αυτήν την ιστορία. Κάθε φορά, όταν υπάρχουν θέματα με τις αποζημιώσεις και το πότε θα δεχθούν, κάθε φορά υπάρχει ίδια δικαιολογία. Ο ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον. Ο βουλευτής θα το ρίξει στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ θα το ρίξει στον υπεύθυνο υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας και εκείνος θα το ρίξει πάλι στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ ότι δεν έχει άτομα κτλ. Κάθε φορά είναι τα ίδια πράγματα. Κάθε φορά. Ενώ με τις δενδρόδες καλλιέργειες πήγε καλά το πράγμα. Μέσα στους δύο πρώτες μήνες του 2022 θα έχουμε και την εξόφληση των ανθρώπων του παγετού. Εν πάση περιπτώσει, πες ότι εκεί ήμασταν OK και στα χρονοδιαγράμματα μας. Εδώ τι γίνεται? Δενδρώδεις καλλιέργειες δεν έχει μόνο η Καστοριά. Όχι, όχι, όχι βέβαια. Έχει η Λάρισα, έχουν στο Βόλο, έχουν στα Μίντεο, έχουν τα Μήλα, τα Ζαγορίν, τα οποία παίρνουν και 20% έξτρα αποζημίωση. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Ενώ εδώ πέρα φαίνεται και η πίεση που μπορεί να ασκήσει, ναι, η Καστοριά ή ναι, όχι. Ναι. Άρα λοιπόν το απόγευμα τι προτείνεις, Θωμά? Ποια είναι η πρότασή σου για το απόγευμα? Το απόγευμα η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα κινητοποίησεις. Δηλαδή τουλάχιστον η δικά μας πρόταση από το δικό μας σύλλογο θα είναι αυτή. Θα είναι αυτή. Ωραία. Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι στη δουλειά και τρέχεις, μια κουβέντα μόνο, γιατί το post που έκανες ως απάντηση δική σου στους ζωόφιλους, νομίζω ότι κέντρισε το ενδιαφέρον και των γουναράδων. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και μια επικοινωνία. Ακούς καλά λόγια από τους γοναράδες γι' αυτό, για ένα ζήτημα το οποίο και αυτή τη διάσταση που δίνεις, που δεν την είχαμε σκεφτεί πολύ ή που δεν τη γνωρίζαμε πολύ. Γενικά, με αυτό το ζήτημα, νομίζω ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την παραγωγή, και όταν μιλάμε την παραγωγή, μιλάμε ακόμη γενικά και αν, για την παραγωγή. Και το έκανες αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, το έκανες αυτό κόντρα και ίσως και στην γραμμή του κόμματος που ανήκεις. Εντάξει. Ναι, άλλο τόπος, άλλο το κόμμα. Άλλο αποφάσεις και άλλο κεντρικές αποφάσεις του κόμματος και άλλο τόπος. Το πώς τέλεια είμαστε τοπικά ή το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Τώρα, εμείς οι άνθρωποι της παραγωγής, κάθε φορά που έχουμε να ασχοληθούμε είτε με τους ζωικά σωματεία είτε με οτιδήποτε, δεν έχουμε να κάνουμε με άλλους ανθρώπους της παραγωγής. Ναι. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν καμία διαδικασία και το πώς γίνεται η παραγωγή. Και βγάζουν κάποια συμπεράσματα επειδή έχουν δει κάποια βίντεο. Τουλάχιστον εγώ με όσους έχω μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάντως έκανε αίσθηση αυτή η τοποθέτηση για το τι ζημιά προκαλείται και να την δούμε και εκεί. Και η αναφορά σου για το πόσο γλυκό πρέπει να είναι ζώο για να τύχει της προστασίας, νομίζω ότι είναι ένα post που τσακίζει κόκαλα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Όσοι δεν το διάβασαν, να το διαβάσουν. Αυτό που θέλω να πω κιόλας και για ίσως κάποιους φιλόσοφους ή οικολόγους που μας ακούνε είναι ότι είναι θέμα παιδείας.
το τι άποψη θα βγάλεις για ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρέπει να το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ από το καναπέ μου να γίνω γιατρός και να μιλήσω παραδείγματος χάρη για εμβολιασμούς. Ναι. Για τον εμβολιασμό θα μιλήσω γιατρός και αυτός που ξέρει για εμβολιασμό. Εγώ από το καναπέ μου θα κάτσω να ακούσω και θα αποφασίσω τι θέλω ή τι όχι. Και παράλληλα μας έβαλες να ανοίξουμε και κυκλοπαίδες να μάθουμε τι είναι και αυτό το μπουτάν, τέλος πάντων, που μας έκανε τόσο αίσθηση. Το βρήκαμε επιτέλους, το βρήκαμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας Θωμά Μόσχος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε σύντομα. Έγινε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Θωμά Μόσχο. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.